Ανοίγει ο δρόμο για τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τη δημιουργία πλά Δερματά. Μετά την έγκριση τη ακτομηχανική μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, η Επιτροπή Περιβάλλοντο τη Περιφέρεια Κρήτη άναψε το πράσινο φω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θέτοντα ωστόσο όρου και προποθέσει κατά τη φάση υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Όπω εκτιμά ο κ. Σαμάκη, το έργο αναμένεται να προκυριχθεί σε έναν χρόνο και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο, το 2027, οπότε οι Ιρακλειώτες θα απολαμβάνουν τον μπάνιο του όπω γινόταν πριν μερικέ δεκαετίε. Για να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση σε ένα χρόνο από σήμερα να προκηρύξουμε το έργο αυτό. Ένα έργο το οποίο αλλάζει τη φυσιογνωμία του Ηρακλείου, αλλάζει το τουριστικό του προϊόν και δημιουργεί, δημιουργεί μια αστικού τύπου παραλία. Η αστικού τύπου παραλία δεν είναι η. Δημιουργείται εξαιτία του έργου. Ο φιλόδοξο στόχο για τη δημιουργία πλάσ των κόλπων του δερματά αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν δύο ύφαλοι κυματοθράφστε μήκου 200 μέτρων και 250 μέτρων, καθώ και για τεχνική αναπληρώση ακτή. Μήκο περίπου 650 μέτρων ανατολικά και δυτικά του Μουσείου Φυσική Ιστορία. Ουσιαστικά το έργο αυτό αφορά στην αντιδιαβρωτική προστασία ε, του τείχου και με την μέθοδο που έχει επιλεγεί, με του υφάλου ε, μέσα, ε, δημιουργείται και αυτή η αστικού τύπου Πλάζ ε, που μα ενδιαφέρει. Να πούμε ότι είναι η πιο ήπια αντιδιαβρωτική μέθοδο αυτή που προτείνεται ε, και καλύπτει και την ε, διάβρωση του τείχου αλλά και τη δημιουργία, όπω είπαμε, τη παραλία. Στόχο του έργου είναι και η προστασία τη ακτή από τα έντονα φαινόμενα διάβρωση στον κόλπο του Δερματά. Για ένα έργο στρατηγική σημασία, το οποίο αναμένει να προσδώσει στο μέλλον μια σημαντικά προστιθέμενη αξία στο Ηράκλειο, έκανε λόγο ο Αλέξη Καλοκαιρινό. Από το έργο αυτό θα αποδοθεί μια διπλή αστική παραλία μέσα στην καρδιά του Ηρακλείου, στην απόλυξη τη Αγία Τριάδα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το έργο αυτό έχει αφενό μια σημασία που είναι σωστική του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντο, αλλά και μια μεγάλη κοινωνική αξία και ενδεχομένω και μια συνολικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το Ηράκλειο, ακόμα και ω προορισμό, βλέποντα το προοπτικά στο μέλλον. Το 2026 δεν είναι εφικτό να έχει ολοκληρωθεί το έργο, είναι όμω εφικτό το 2027 να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ε, να πούμε εδώ ότι σε αιτήσια βάση για τα πρώτα πέντε χρόνια θα υπάρχει ανάγκη για να προσθέτουμε άμμο μέχρι να διαμορφωθούν οι συνθήκες αυτές ούτως ώστε από μόνη της η παραλία να συντηρείται και να διατηρείται.